Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που είναι μαζί μας και μας αξιώνει να είμαστε μαζί, όλοι μαζί, στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για την χριστιανική μας οικογένεια, για την οικογένεια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να απολαμβάνουμε και την παρουσία του Θεού και τη χάρη του Θεού και την ευλογία και την εύνοια του Θεού μέσα στην οικογενειακή μας ζωή. Στην περασμένη μας εκπομπή αναφερθήκαμε σε έναν ωραίο πνευματικό νόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει μέσα και έχει εκφράσει μέσα από τον ψαλμό Λολάμ τα Γάμα, ότι ο Θεός έχει προσδιορίσει την ευλογία αλλά και τη ζωή την αιώνιο σε αυτούς που συγκατοικούν εν ομονία. Τους αδελφούς, σε αυτούς τους αδελφούς που συγκατοικούν εν ομονία, άρα στην πραγματικότητα αναφέρεται, θα λέγαμε, και για τη χριστιανική οικογένεια. Στη συγκατοίκηση εν ομονία, δηλαδή στην ενότητα. Η ομόνια είναι, είπαμε, μια πάρα πολύ όμορφη ελληνική λέξη που προσδιορίζει όχι μόνο την ενότητα, την ταυτότητα των φρονημάτων, των σκέψεων, των αντιλήψεων, της γνώμης, αλλά και των συναισθημάτων. Μια ενότητα που προσδιορίζεται από το Λόγο του Θεού ως ενότητα πίστεως και ως ενότητα Πνεύματος Αγίου, αλλά και ως ενότητα που δημιουργείται από το σύνδεσμο της θελειότητος που είναι η αγάπη. Στην περασμένη μας εκπομπή αναφερθήκαμε στην ενότητα της πίστεως, την οποία ο Θεός χαρίζει και διδάσκει, καταρτίζει μέσα από τις διακονίες που ο Χριστός θέτει στην Εκκλησία Του. Σήμερα θα δούμε την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς είναι γεγραμμένο, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Είναι μια εντολή, μια προτροπή του Λόγου του Θεού ότι πρέπει να σπουδάζουμε να διατηρείται η ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης. Και είναι γεγραμμένο, διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππησίους, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, «Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα παντανού θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού». Η ειρήνη του Θεού, ο σύνδεσμος της ειρήνης, είναι αυτός που φυλάει την καρδιά μας και τα διανοήματά μας δια του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που απαιτείται μέσα στη χριστιανική οικογένεια είναι η ειρήνη, καθώς είναι γεγραμμένο, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βλέπουμε, να διακρίνουμε την ειρήνη του Θεού, να διεκδικούμε την ειρήνη του Θεού, καθώς είναι πάλι γεγραμμένο, μακάρι είναι ενωποιεί, διότι αυτοί θα ονομαστούν τελικά οι Θεού. Η ειρήνη του Θεού. Όμως η ειρήνη του Θεού είναι αποτέλεσμα, μάλλον έχει σαν αποτέλεσμα την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Για να δούμε λοιπόν την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, καλύτερα τη ζωή εν Πνεύματι Αγίου. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους τότε από το κεφάλαιο Ήτα της προς Ρωμαίους επιστολής και σήμερα ο Λόγος του Θεού σε εμάς.
Δεν είναι λοιπόν τώρα ουδε μία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Άρα δεν υπάρχει καταδίκη στους εν Χριστώ Ιησούς όλους, όχι. Σε αυτούς που περπατούν κατά το πνεύμα και δεν περπατούν κατά τη σάρκα. Γιατί? Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ, που τώρα ενδιαφερόμεθα για τη χριστιανική οικογένεια, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, από τον νόμο του Μωυσή, από τον νόμο του Θεού. Ποιος με ελευθέρωσε? Ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου, της ελευθερίας του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μου εν Χριστώ Ιησού. Επειδή, γιατί με ελευθέρωσε? Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήταν ίσχυρον δια της σαρκός, επειδή δεν μπορούσε δια της σαρκός ο άνθρωπος να είναι εκτελεστής του νόμου, στη μεγάλη χάρη που έκανε ο Θεός, έστειλε τον Υιόν του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας σαν άνθρωπο και περί αμαρτίας, ώστε καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Και έτσι μπορεί να εκπληρωθεί πια η δικαιοσύνη του νόμου, του Θεού, του νόμου του Μωυσέως, σε μας. Ποιους είμας? Όχι τους περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Άρα εκτελεστές του νόμου, όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του νόμου, του Λόγου του Θεού, μπορούμε να γίνουμε μόνο όταν περιπατούμε, όχι κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσει. Οι δε ζώντες κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος φρονούσει, επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ζωή και ειρήνη. Άρα να ζούμε κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα, για να φρονούμε τα του Πνεύματος και όχι τα της σαρκός. Γιατί το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα όμως του Πνεύματος του Αγίου είναι ζωή αιώνιος και ειρήνη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, που είναι ο σύνδεσμος δια του οποίου μπορούμε να περπατούμε, να έχουμε την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το φρόνημα της σάρκος είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή στον νόμο του Θεού δεν μπορεί να δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, γιατί δεν μπορούν να υποταχθούν στον νόμο του Θεού. Όμως η ελευθερία είναι ότι εσείς δεν είστε πια της σαρκός, αλλά του Πνεύματος. Πότε, γιατί? Επειδή και όταν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλά αν κάποιος, παρόλο που το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του, δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, αυτός δεν είναι του Χριστού. Άρα υπάρχουν πολλά στάδια για να φτάσουμε στο να συγκατοικούμε εν ομονία, έχοντες την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν φτάνει να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας, να μας έχει δηλαδή βαφτίσει ο Χριστός εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, αλλά πρέπει να έχουμε και το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, για να είμαστε αυτού, ώστε να κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, γιατί αν ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, τότε το σώμα είναι νεκρόν για την αμαρτία, το δε πνεύμα του Θεού είναι ζωή για τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησού Χριστών εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εν νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα εθνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Εάν λοιπόν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα του Θεού, έχοντες και το φρόνημα του Χριστού, τότε αυτός που ανέστησε τον Χριστό εκ νεκρών, τότε και αυτός την τελευταία μέρα θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματα, ημών καθώς είναι γεγραμμένο, το θνητό τούτον θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία, τότε δηλαδή θα λάβουμε μέρος και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο είπαμε, ότι όσοι συγκατοικούν εν ομονία, σε αυτούς ο Θεός έχει αδελφοί, σε αυτούς έχει προσδιορίσει ο Θεός και την ευλογία, αλλά και τη ζωή την αιώνια. Άρα λοιπόν, αδελφοί, διαβάζω από το 12 εδάφιο, είμεθα χρεώστες, χρωστάμε, όχι στη σάρκα μας, ώστε να ζούμε κατά τη σάρκα. Δεν είμαστε χρεώστες στη σάρκα για να ζούμε κατά τη σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά την σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Πάει η ζωή αιώνιος.
αλλά αν ζείτε δια του Πνεύματος, δηλαδή αν περπατάτε κατά το Πνεύμα, τότε θανατώνετε τις πράξεις του σώματος και θα ζήσετε. Επειδή μόνο όσοι διοικούνται, άγονται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Και αυτή η λέξη διοίκησης ή άγονται, όπως λέει το κείμενο, υπό του Πνεύματος του Αγίου, έχει μέσα την έννοια της πειθαρχίας. Ένας πειθαρχημένος χριστιανός έχουν το φρόνημα, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, έχοντας το φρόνημα του Χριστού. Άρα λοιπόν τώρα, γνωρίζοντας μέσα από το Λόγο του Θεού πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να ζούμε κατά τη σάρκα, αλλά και να περπατούμε κατά τη σάρκα. Όχι να ζούμε μέσα από το δια του φρονήματος του Χριστού, αλλά να ζούμε δια του φρονήματος του Πνεύματος του Αγίου, καλό είναι να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να εξητήσουμε, να καταλάβουμε και να εξητήσουμε, τι είναι αυτό που ονομάζεται φρόνημα του Χριστού, το Πνεύμα του Χριστού, για να οδηγηθούμε στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή πάλι προς Φιλιππησίους, δεύτερο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο, εκεί που είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν μέσα σας, το οποίο ήταν και μέσα στο Χριστό, μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον στον ουρανό, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ήταν, είναι και πάντοτε είναι ο αληθινός Θεός. Αλλά τώρα δεν ασχολείται με την ουσία της θεότητος του Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος, αλλά με τη μορφή. Είχε μορφή Θεού, ον Θεός. Ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι με το Θεό. Δηλαδή δεν νόμισε ότι του άρπαξε κανείς την ιδιότητα του να είναι εν μορφή Θεού. Αλλά γνωρίζοντας το θέλημα του Πατρός του, του αιωνίου ως μονογενής Θεός, τον εαυτό του εκένωσε από τη δόξα του. Όχι από την ουσία της θεότητος, από την ύπαρξη της θεότητος, αλλά από τη μορφή της θεότητος. Καθώς είναι γεγραμμένο, πλούσιος ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Και πώς το έκανε αυτό? Λαβών δούλου μορφή, δηλαδή τη θεϊκή του υπόσταση την κάλυψε, την έκρυψε μέσα σε ένα χωμάτινο σώμα, σε ένα χωικό σώμα, όπως ακριβώς και εμείς. Υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος, ο οποίος φθήρεται, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος ανανεούται κάθε μέρα. Υπάρχει λοιπόν ο εξωτερικός και ο εσωτερικός άνθρωπος. Το ίδιο και στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Υπήρχε ο εξωτερικός άνθρωπος, ο χωικός, και μέσα υπήρχε ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι ο αληθινός Θεός, ο Λόγος του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο, ο Λόγος έγινε σάρξη. Έκρυψε την θεϊκή του μορφή μέσα σε ένα χωμάτινο σώμα. Και αυτό δεν το θεώρησε αρπαγή. Αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του και αφού έλαβε δούλου μορφή, κατά αυτόν τον τρόπο έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Σαν και σένα και σαν και εμένα. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Γενόμενος υπήκοος κατά πάντα. Σε όλους. Πρώτα στον πατέρα του τον ουράνιο. Ύστερα για 30 χρόνια ήταν υποτασσόμενος στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενο πατέρα του, και στη Μαρία τη μητέρα του. Καθώς εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Έζησε υποτασσόμενος στους γονείς του. Αλλά και όχι μόνο. Καθώς εταπείνωσε τον εαυτό του, πως γενόμενος υπήκος εις πάντας. Και αυτό μας λέει και μας ο Κύριος. Ενδύθε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους.
Και αφού λοιπόν ταπείνωσε τον εαυτό του πως γενόμενος υπήκοος, μέχρι πότε, μέχρι το τέλος της ζωής του, έως θανάτου. Δεν λογάριασε το θάνατο. Είχε πάρει απόφαση θανάτου. Να πεθάνει σύμφωνα με το θέλημα του πατρός του και μάλιστα με το πλέον ατιμωτικό θάνατο. Γενόμενος επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Και εξαιτίας αυτού του φρονήματος, το οποίο εκπληρώθηκε με πράξεις, με έργα στη ζωή του. Ξαναθυμίζω. Με μορφή Θεού υπάρχον, εν μορφή Θεού υπάρχον, αποφάσισε να κρύψει τη μορφή του Θεού μπαίνοντας μέσα σε ένα γήινο σώμα. Ο εσωτερικός άνθρωπος δηλαδή του ανθρώπου Χριστού Ιησού ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός ήλθεν εν σαρκή, το μυστήριο της ευσεβίας. Και σαν άνθρωπος πια, ως προς τον εξωτερικό άνθρωπο χωικός, ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο αληθινός Θεός, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος κατά πάντα. Στον Πατέρα Θεό, στον Πατέρα του τον νομιζόμενο τον Ιωσήφ, στη μητέρα του τη Μαρία, σε όλους τους ανθρώπους τους γύρω του. Και μάλιστα μέχρι το τέλος της ζωής του, έως θανάτου. Και τι θανάτου. Δεν έχασε το φρόνημά του μπροστά σε ένα θάνατο ατιμωτικό. Δεν είπε εγκαταλείπω, αλλά είπε ιδού ο Θεέ, έρχομαι με χαρά για να κάνω το θέλημά σου. Έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο, εδώ Κύριέ μου, γι' αυτό το λόγο ο Πατέρας Θεός τον υπερίψωσε. Όχι γιατί ήταν Υιός Θεού, ούτε γιατί ήταν Θεός, αλλά γιατί λαβών δούλου μορφή μεταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο ο παντοδύναμος Θεός υπερίψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, Κύριος των Κυρίων, Βασιλιάς των Βασιλιάδων, μπροστά στον οποίον θα κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος. Αυτό λοιπόν το φρόνημα της ταπείνωσης με την απόλυτη υπακοή. Καθώς λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει πρώτα να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Αυτό το φρόνημα θέλει ο Θεός μέσα στην οικογένεια για να συγκατοικούν εν ομονία. Ο άντρας ταπεινός, υπάκουος, υπήκοος, κατά πάντα στη γυναίκα του, στα παιδιά του, εν κυρίω. Αλλά στην πραγματικότητα, κατά πάντα υπάκουος στο Θεό. Η γυναίκα το ίδιο. Μέσα στα παιδιά υπάρχει το φρόνημα του Χριστού. Μέσα στη, συγγνώμη, στην οικογένεια υπάρχει το φρόνημα του Χριστού. Εμπνέει ο πατέρας το φρόνημα του Χριστού στη γυναίκα του. Εμπνέει η γυναίκα το φρόνημα του Χριστού στα παιδιά της. Εμπνέουν ο ένας τον άλλον το φρόνημα του Χριστού, της ταπείνωσης, της απάρνησης του εαυτού τους. Και να πάρει το σταυρό του, όπως λέει ο Χριστός, και να με ακολουθεί. Ωραίο παράδειγμα, τύπος ο πατέρας της οικογένειάς του, τύπος η μητέρα της οικογένειάς της. Τύπος τα παιδιά, στα άλλα παιδιά, το ένας παιδιού στο κάθε παιδί. Το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, η οποία επιφέρει την ύψωση, την ευλογία, τη δόξα του Θεού. Πραγματικά, εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία του και τη ζωή την αιώνιο. Το αποτέλεσμα αυτού του φρονήματος είναι μέγα θαύμα, ας το διαβάσουμε. «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε σε μένα», λέει ο Απόστολος Παύλος, «όχι μόνο εν την παρουσία μου, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου,
καθώς είσαστε υπάκουοι όπως ο Χριστός, έχοντες το φρόνημα του Χριστού. Σε μένα, στο Λόγο του Θεού, στα αδέλφια σας, όχι μόνο όταν είμαι μπροστά και σας βλέπω, αλλά πολύ περισσότερο όταν δεν είμαι μπροστά και δεν σας βλέπω. Με τα φόβου λοιπόν και τρόμου εργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Να λοιπόν, μην εργάζεστε, λέει ο Χριστός, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά εργάζεστε για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων. Εργάζεστε με τα φόβου και τρόμου, μέσα από την ενότητα της πίστος, από το φρόνημα του Χριστού, από το πνεύμα του Χριστού, τη σωτηρία σας, την αιώνια ζωή, έχοντες την ενότητα αυτή του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το φρόνημα του Χριστού. Και τότε, αυτό είναι τώρα η μεγάλη ανταπόκριση του Θεού, και τότε ο Θεός θα είναι ο ενεργών μέσα σας, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Τότε ο Θεός θα εργάζεται μέσα σου να θέλεις, αδελφέ μου σύζυγε, να θέλεις, αδελφή μου σύζυγε, σύζυγε, να θέλουν τα παιδιά το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θα βάζει μέσα στην καρδιά τους, στον καθέναν ξεχωριστά, αλλά και σε όλους μαζί, το δικό του θέλημα. Αλλά ταυτόχρονα θα τους δίνει και ικανότητα να μπορούν να το εκτελούν. Και το θέλει και το ενεργεί από το Θεό θα είναι. Και το να θέλεις και το να θέλετε όλοι μαζί. Και το να ενεργείς και να πράττεις και να εργάζεσαι και όλοι μαζί το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα υπέρ της ευδοκίας αυτού. Υπέρ του θελήματος, της χαράς, της δοξολογίας του. Υπέρ της ευδοκίας αυτού. Φοβερό. Ευχαριστούμε το Θεό για την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου που προέρχεται από το φρόνημα του Χριστού. Δηλαδή όταν δεν έχουμε το φρόνημα της σάρκας, αλλά το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Όταν δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά περπατούμε κατά το Πνεύμα. Όταν δεν ζούμε κατά τη σάρκα, αλλά ζούμε κατά το Πνεύμα. Γιατί η σάρκα δεν μπορεί να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού. Αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου καθίσταται ικανός ο Θεός, ο άνθρωπος, να απολαμβάνει τη δικαιοσύνη του νόμου του Θεού. Καθώς περπατάει δια του Πνεύματος του Αγίου και, όπως διαβάσαμε, θανατώνει τις πράξεις του σώματος και ζει. Θανατώνει τις πράξεις του σώματος και ζει. Ώστε λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, τώρα πια, καθώς το θέλει και το ενεργεί ο Θεός, το ενεργεί μέσα σου, μέσα σας, μέσα στον κάθε έναν της οικογένειας, μέσα σε όλους μαζί, κατά υπέρ της ευδοκίας της δικής του, και το να θέλετε και να μπορείτε, το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τώρα που μπορείτε πράτετε, όμως χωρίς χογγισμούς και διαλογισμούς, το θέλημα του Θεού. Και γνωρίζεις το θέλημα του Θεού και μπορείς να το εκτελέσεις. Πρόσεξε πώς το εκτελείς. Χωρίς χογγισμούς. Πάλι εγώ θα το κάνω αυτό. Πάλι σε μένα. Χωρίς χογγισμούς και χωρίς διαλογισμούς. Η ειρήνη του Θεού θα σε ελευθερώνει από την καρδιά σου και από τους θεαλογισμούς σου δια του Ιησού Χριστού. Χωρίς εισγωγισμούς, χωρίς διαλογισμούς. Για να γίνεστε έτσι άμεμπτοι και ακέραιοι. Έτσι λοιπόν θα γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα. Όταν θα πράτετε αυτό το οποίο θέλετε κατά το θέλημα του Θεού που σας αποκαλύπτει ο Θεός και μπορείτε κατά τη δύναμη του Θεού που σας χαρίζει ο Θεός. Πράτε το αυτό χωρίς γογγισμούς και διαλογισμούς. Και τότε θα είσαστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνατε Θεού αμόμητα, χωρίς μόμο.
και μάλιστα μέσα σε μια γενιά σχολιάκι διεστραμμένη, μεταξύ των οποίων θα λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο, κρατούντες έτσι σφιχτά μέσα σας το Λόγο του Θεού, το Λόγο της ζωής. Και θα είσαστε καύχημά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σήμερα λέει ο Χριστός, θα είστε καύχημά μου. Εσύ και η οικογένειά σου, εσύ και ο οίκος σου, θα είσαι καύχημα δικό μου, λέει ο Χριστός. Γνωρίζοντας ότι δεν θυσίασα τον εαυτό μου μάταια, λέει ο Χριστός, και ο Απόστολος Παύλος, δεν έτρεξα εις μάτιν και δεν εκοπίασα εις μάτιν. Αλλά υπάρχει και κάτι που είναι ακόμη περισσότερο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που προέρχεται μέσα από την ενότητα της πίστεως και από την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. 19 εδάφιο. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεο, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω κανέναν άλλον ισόψυχον, ο οποίος να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντε ζητούσε τα εαυτόν, ουχή δε τα του Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε, θα λέγαμε, σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικής ζωής. Ξέρεις τι θα πει να εμπιστεύεται ο άντρας στη γυναίκα του ότι μπορεί να μεριμνήσει γνησίως για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους, για τον ίδιο. Και το ίδιο η γυναίκα να εμπιστεύεται τον άντρα ότι μπορεί να μεριμνήσει γνησίως, όταν ξέρεις ότι η γυναίκα σου μπορεί γνήσια να μεριμνήσει τα της οικογενείας, είσαι ελεύθερος. Δεν έχεις μέριμνα. Τη μέριμνα τη μεταβιβάζεις στη γυναίκα σου που μπορεί να μεριμνήσει γνησίως. Αλλά και η γυναίκα δεν έχει μέριμνα. Τη μέριμνά της την μπορεί να τη μεταβιβάσει στον άντρα της που μπορεί γνησίως να μεριμνήσει τα πράγματα της οικογένειας που αφορούν, που αναλαμβάνει. Σαν πατέρα, σαν μητέρα. Φεύγει ο πατέρας στη δουλειά και είναι ήσυχο το κεφάλι του, γιατί η γυναίκα του μπορεί να μεριμνήσει γνησίως τα πράγματα της οικογένειάς του. Η γυναίκα εργάζεται μέσα στο σπίτι σαν οικοφύλακας και είναι αμέριμνη, γιατί ξέρει ότι ο άντρας της μπορεί γνησίως να μεριμνήσει για τα ζητήματα της οικογένειας. Και σκεφτείτε και τα παιδιά, την ειρήνη που έχουν τα παιδιά όταν ζουν σε μια τέτοια οικογένεια. Αμέριμνα, γιατί γνωρίζουν ότι οι γονείς τους γνησίως μεριμνούν για τα πράγματα της οικογένειας. Και αυτό το γνήσιο, γνήσιος αδελφός, γνήσιος σύζυγος, εν Χριστώ γνήσια σύζυγος, προέρχεται από το «τι ζητάς». Επειδή πάντε ζητούσε τα εαυτόν και όχι τα του Ιησού Χριστού. Τι ζητάς? Ζητάς από τον Θεό να σου κάνει τα χατήρια ή θέλεις εσύ να κάνεις το θέλημα του Χριστού, τις επιθυμίες του Χριστού, το έργο του Χριστού? Τι ζητάς? Ζητάς να γίνεται το θέλημα του Χριστού? Όταν προσεύχεται, σε τι λες? Για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου φίλοι, τι ζητάμε. Χριστέ μου, κάνε μου, δώσε μου. Ή λέμε, Χριστέ μου, τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Πώς βλέπεις τον Χριστό? Σαν δοτήρα αγαθών που είναι, ή σαν Κύριός σου και Θεός σου από τον οποίο περιμένεις εντολές? Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πολύ σημαντικό να είναι γνήσιος αδελφός ο πατέρας, γνήσια αδελφή η μητέρα, γνήσιος δούλος Θεού και δούλη Θεού, να ενδιαφέρονται όχι το συμβιά το αυτό που θέλουν, αλλά για αυτό που θέλει ο Χριστός. Όχι να ζητάνε, να ψάχνουν, να ζητάνε, όχι για να ικανοποιήσουν
τις επιθυμίες τους, αλλά για να ικανοποιήσουν το θέλημα του Χριστού μέσα στην οικογένειά τους. Κύριε μου, κάνε μας μια τέτοια οικογένεια όλους. Εκεί έχει προσδιορισμένη ο αγαπητά μου, αδέλφια, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο παντοδύναμος Θεός την ευλογία στην οικογένεια αυτή που ζει με ενότητα πίστεως, όπως είπαμε στην περασμένη εκπομπή, και με ενότητα Πνεύματος Αγίου, όπως λέμε τώρα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αν έχουμε το φρόνημα του Χριστού, ο Θεός θα μας υψώνει. Αν δεν γογγίζουμε, καθώς μπορούμε, γιατί ο Θεός βάζει μέσα μας το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία Του, μπορούμε και θέλουμε και μπορούμε, ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αν το κάνουμε χωρίς γογγισμούς και αμφισβητήσεις, τότε θα είμαστε τέκνα Θεού αμόμητα, σαν αστέρες θα λάμπουμε αν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, και αν πάρουμε την απόφαση σαν άτομα και σαν οικογένεια να θέλουμε τα του Ιησού Χριστού, όχι τα δικά μας, τότε στα μάτια του Θεού θα είμαστε γνήσια οικογένεια Θεού, γνήσιος δούλος και δούλη Χριστού. Θα μπορείς ο άντρας να είναι ήσυχος, γιατί η γυναίκα του ζητάει τα του Χριστού, άρα γνησίως μπορεί να μεριμνήσει τα της οικογένειας, το ίδιο και η γυναίκα. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ολοκληρώσουμε με αυτό που είπαμε προηγούμενα για το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Και εκεί ολοκληρώνεται η ενότητα, η ομόνοια, η συγκατοίκηση, η ενομονία που θέλει ο Θεός και έχει μέσα σε αυτό τον ωραίο πνευματικό του νόμο. Διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς, το 3ο κεφάλαιο και το 12ο εδάφιο. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή πλέον του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ηχτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, αν κάποιος έχει παράπονο εναντίον κάποιου, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς όλες σας τις αμαρτίες, ούτω και εσείς. Και πάνω από όλα αυτά, ενδύθητε την αγάπη, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Ενδύθετε την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει, αλλά είναι ανάγκη να είμαστε επενδεδημένοι την αγάπη του Θεού, γιατί αυτή είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Και η αγάπη του Θεού μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ο ύμνος της αγάπης του Θεού μέσα σε μια οικογένεια που είναι πρώτα αδελφοί εν Χριστώ, ύστερα φίλοι μεταξύ τους και τέλος οικογένεια Χριστού, παιδιά Θεού, φίλοι με τον Χριστό. Σε αυτή την οικογένεια ο Θεός έχει προσδιορισμένη με τα πάσης βεβαιότητος κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο την απόλυτη ευλογία Του, τη χάρη Του, το ελαιός Του, τα σπλάχνα Του, τη βοήθειά Του, την εύνοιά Του, τη δόξα Του. Μια οικογένεια που περπατάει από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και έχει εξασφαλισμένη τη ζωή την αιώνιον, καθώς είναι και γραμμένο. Ελεύθεροι όντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δούλοι Θεού, δούλοι Θεού, υπηρέτες Χριστού, καθώς υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, μέσα από την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Και η ευλογία του Θεού θα είναι πλήρης, προσδιορισμένη από το Θεό, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για αυτές τις ωραίες οικογένειες που μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει.
και μόνο ο Θεός μπορεί να κατευθύνει και να χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Έχουμε πολύ χαρά και αγάπη, εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού στις οικογένειές σας. Ο Θεός μαζί σας.